σήμερα θα σε ενημερώσω σχετικά με την πορεία της Δημοπρασίας που αφορά την ανακατασκευή της πλατείας Περιβολάκια στην Κόρινθο. Ως γνωστό έχει γίνει ένας διαγωνισμός, μάλλον να τα πιάσω στην αρχή, ως γνωστό να αποφασίστηκε από τον Δήμαρχο Κορινθίων ουσιαστικά χωρίς περαιτέρω διαβούλευση, χωρίς εφαρμογή της νομοθεσίας να γίνει η ανακατασκευή της πλατείας με ένα σχέδιο το οποίο επέλεξε ο ίδιος, για το οποίο υπάρχουν έντονες διαφωνίες και ως προς τον τρόπο με τον οποίο πήρε αυτή την απόφαση, αλλά και ως προς το ίδιο το σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα κριθούν αργότερα. Προχώρησε ο διαγωνισμός, ήρθαν εταιρείες αρκετές, δώσαν προσφορές, είχαμε τη μεγαλύτερη προσφορά στα 63,20% και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, σωστά μπορώ να πω, ζήτησαν την αιτιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, έτσι λέγονται. Όταν έχουμε μεγάλες εκπτώσεις, μιλάμε για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Και σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει αυτοί οι οποίοι δώσαν αυτές τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές να αιτιολογήσουν πώς θα φτιάξουν το έργο και πώς θα έχουν και ένα λογικό κέρδος. Ιδάλλως το έργο αυτό θα μείνει στη μέση και επομένως θα είναι σε βάρος αυτόν ο οποίος είναι ο διαχειριστής του. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εκείνο το οποίο έμαθα, και το έμαθα από έγκυρες πληροφορίες, ελπίζω αυτή τη φορά να με διαψεύσουν, είναι ότι έχει ήδη ληφθεί η απόφαση. Η πρώτη η εταιρεία 63,17% έκπτωση, η δεύτερη εταιρεία 61,21% έκπτωση και η τρίτη εταιρεία 52% έκπτωση να βγουν έξω και να πάει ο διαγωνισμός στην τέταρτη με 51,26%, δηλαδή ένα 0,70%, περίπου μισό της εκατό διαφορά από τον παραπάνω. Οι τρεις πρώτοι κατέθεσαν αυτά τα έξτρα δικαιολογητικά που ζήτησε ο Δήμος Κορινθίων. Ναι. Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος μπούσουλας ο οποίος να λέει ότι όταν θέλουμε να αιτιολογήσουμε τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές πρέπει να έχουμε αυτό τον αλγόριθμο, εκείνο το έγγραφο, εκείνο. Όλα αφήνονται στην υποκειμενική πλέον αντιμετώπιση της αρμόδιας επιτροπής του αρμόδιου διευθυντή του έργου, που είναι ο Δήμος Κορινθίων. Επομένως, εδώ μπορεί ο Δήμος Κορινθίων να πει ότι δεν μου κάνετε η αιτιολόγηση προσφορών των αυτών, θέλω τον πέμπτο, τον έκτο, τον έβδομο. Μισό λεπτό. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν την επιτροπή, κύριε Πανταζή? Εκεί είναι πάλι του Δήμου. Ως γνωστόν όμως, όπως ξέρετε, στο ελληνικό δημόσιο, οι υπάλληλοι. Δημοτικοί σύμβουλοι ή υπάλληλοι του Δήμου. Τεχνικής υπηρεσίας, ναι. Τεχνικής υπηρεσίας. Και υπάρχει νομίζω και κάποιος δημοτικός σύμβουλος, νομίζω είναι ο κύριος Παρτσενέβελος στη διαδικασία, δεν είμαι σίγουρος αυτό. Πάση περιπτώσει, η πληροφορία μου είναι ότι ο διαγωνισμός καταλήγει στον τέταρτο, ο οποίος έχει μισή μονάδα διαφορά από τον τρίτο και δεν μπορώ να καταλάβω πού βρήκαν δηλαδή ότι ο τέταρτος με τον τρίτο αυτή η μισή μονάδα διαφορά είναι τέτοια που δεν μπορεί να την καλύψει αυτός ο οποίος είχε το για παραπάνω έκδοση μισή. Για οικονομικούς λόγους. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί να μην πάρει τη δουλειά ο πρώτος με το 63%. Ναι, σωστό. Όλοι θα το αναρωτηθούν αυτό. Έτσι. Αν αυτός ο οποίος είχε το 63% έχει μπορέσει και αιτιολογήσει την προσφορά του αυτή, δηλαδή τι να πει, ότι εγώ έχω αυτά τα υλικά, πώς μπορούσε να το αιτιολογήσει, ότι αυτά τα υλικά που λέτε εσείς παραδείγματος χάρη, που θα βάλω εγώ σε αυτό το έργο, τα έχω σε μια αποθήκη, δεν θα μου κοστίσουν ή έχω μια προσφορά από μια εταιρεία που είναι στην Κίνα, η οποία μου τα δίνει πολύ χαμηλά σε μένα, να έχει και προσφορά. Με αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνετε, οπότε μπορώ να το κάνω, μπορώ να έχω και κέρδος. Δεν έχω άποψη, δεν έχω δει τα έγγραφα με τα οποία έχουν κάνει αιτιολόγηση. Θα τα ζητήσω βέβαια και θα τα κοιτάξω όλα για να δω ακριβώς πώς προκύπτει, αν είναι αληθείς οι πληροφορίες μου. Πιστεύω ότι είναι. Πώς προκύπτει να πάρει τον διαγωνισμό ο τέταρτος. Εκείνο το οποίο είναι βέβαια σημαντικό και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί και τα άλλα θα μπορούσαν να ισχύσουν. Έτσι, βέβαια, η μισή μονάδα διαφορά είναι τέτοια. Εντάξει. Ο τρίτος, το 52 με το 63, είναι 10 μονάδες διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Έτσι. Είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά το 52 με το 51,3
Είναι ελάχιστη διαφορά. Γιατί όχι ο τρίτος και το παίρνει ο τέταρτος. Να πούμε και το όνομα του τέταρτου. Είναι μια κοινοπραξία εργοδυναμική πατρών και γεωγνώμων. Ας ανατρέξουν κάποιοι, μάλλον οι δημοσιογράφοι, να δουν η εργοδυναμική πατρών έχει κάποια σχέση με την Κόρινθο, έχει κάποια σχέση με πεζοδρόμους, έχει κάτι τέτοια. Δεν είναι εκεί που είχαμε αγοράσει τις πλάκες αυτές για τους πεζόδρομους. Αυτό θα τρέξετε να το βρείτε εσείς, για να σας αφήσω λίγο και το... Όχι, επειδή αν είναι συγκεκριμένη εταιρεία και έχουμε πίστα πατινάς μόνιμη και στην πλατεία. Δεν το ξέρω, το αφήνω σε εσάς. Εγώ λέω ότι είναι ο τέταρτος, είναι μια κοινοπραξία εργοδυναμική πατρών ανώνυμη τεχνική εταιρεία και γεωγνώμων ομόρυθμης εταιρεία. Αυτή είναι. Ας ψάξουμε την εργοδυναμική πατρών ανώνυμη τεχνική εταιρεία. Ποια είναι η τρίτη και ποια είναι η πέμπτη. Να δούμε ποια είναι η σχέση και τα λοιπά. Η πέμπτη, η οποία είναι και αυτή, και είναι με τι έκπτωση, μισή μονάδα πιο χαμηλά, είναι μια άλλη εταιρεία, Solis ATE. Πρακτικά, για να ξέρουμε τι λέμε, ότι αυτό το έργο θα έβγαινε με μια, σαν τεχνικά μιλάμε, θα έβγαινε όντως με μια έκπτωση γύρω στους 40-45%, θα ήταν ένα έργο το οποίο θα λειτουργούσε σωστά και θα έχει και μια ικανοποιητική αμοιβή για τον εργολάβο. Ό,τι είναι από εκεί και πάνω είναι προβληματικό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το 52 με το 51,3 πώς κρίθηκε ότι το 52 δεν μας κάνει και μας κάνει το 51,3, το οποίο τυχαίνει να είναι εργοδυναμική πατρόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε και για το 63, με το, γιατί απορρίψαμε τις δύο πολύ ψηλές προσφορές. Πιστεύω ότι αυτά θα έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή. Ελπίζω τα μέλη της Οικονομικής... Αυτά πρέπει να τα διεκδικήσετε και εσείς σαν Δημοτική Σύμβουλη. Ελπίζω, ναι. Φυσικό είναι. Και μια και είστε και μηχανική. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να σταθούν στο ύψος της θέσεώς τους, να μελετήσουν σωστά και να πάρουν μια απόφαση σωστή. Γιατί εδώ μιλάμε κάτι το οποίο δεσμεύει την Κόρινθο για 100 χρόνια και αν το κλίμα είναι τεράστιο. Αν αυτή η Επιτροπή αποφασίσει ναι, ότι πάμε στον δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο, υπάρχει περιθώριο αντίδρασης για τους υπόλοιπους? Υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Προφανώς δικαιούνται όλοι να κάνουν στάσεις, δικαιούνται να κάνουν προσφυγές κτλ. Η νομοθεσία είναι σαφής και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν οι προσφυγές. Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, εγώ λέω ότι με ξενίζει το ότι γίνεται δεχτή η προσφορά της τέταρτης εταιρείας, εφόσον επαναλαμβάνω, που δεν έχω όμως λόγους να μην το πιστεύω, είναι αληθείς οι πληροφορίες μου, και όχι παραδείγματος χάρη της τρίτης ή της πέμπτης, που είναι κοντινές. Δηλαδή πώς επιλέξαμε από ένα κομμάτι προσφορών το οποίο ήταν κοντινό, επιλέξαμε τη συγκεκριμένη, η οποία τυχαίνει να έχει και σχέσεις με τη Κόρινθο και τη θητεία του σημερινού δημάρχου. Αυτά θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω και να δηλώσω, ότι εγώ έχω πει ότι αυτό το έργο δεν προχωράει όπως πρέπει να προχωρήσει, προχωράει αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Και θα ζητήσω να εφαρμοστεί ανεξάρτητα το τι θα βγάλει η συγκεκριμένη επιτροπή. Επειδή είστε και μηχανικός, θέλουμε να ρωτήσουμε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει πει ότι θέλει να είναι μια εταιρεία που θα της έχει εμπιστοσύνη όσον αφορά την οικονομική ρευστότητα για να προχωρήσει το έργο, να μην κολλήσει και να μην έχει μια γούβα στο κέντρο της πόλης. Οι εταιρείες λοιπόν που έχετε δει να έχουν καταθέσει πρόταση, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το έργο? Αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, αν το είπε έτσι ο κύριος Δήμαρχος, είναι κουταμάρα. Έτσι. Αυτή είναι η έκφραση την οποία θα μπορούσα να απαντήσω. Πώς μπορεί να κρίνει ο κύριος Δήμαρχος όλες τις εταιρείες οι οποίες ήρθαν, αν έχουν ή όχι την οικονομική δυνατότητα? Προφανώς είναι μεγάλες εταιρείες, βλέπω είναι πέμπτης τάξης και όλες παίρνουν μεγάλα σημαντικά έργα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, πώς μπορεί να κρίνει ο ίδιος κάποια εταιρεία? Κάτι άλλο θα ήθελα να πει και του ξέφυγε, έτσι. Και αν κριθεί ότι αυτή είναι η εταιρεία η οποία έχει την οικονομική δυνατότητα και οι άλλες δεν ήταν, νομίζω ότι η κουταμάρα μεγαλώνει. Καλό είναι να στεκόμαστε λίγο με σοβαρότητα σε μερικά ζητήματα τα οποία θα μας πονέσουν στο μέλλον. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα και είναι μεγάλη ασχήμια που πρόκειται να έρθει σε μια πλατεία την οποία είναι ανίκανη η Δημοτική Αρχή να αλλάξει τα πεζοδρόμια, να αλλάξει πέντε πλάκες και να φτιάξει δύο παρτέρια που είναι σπασμένα και να την καθαρίσει. Άρα με αυτή την έκπτωση είναι περίπου στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ θα πάει η πλατεία. Ναι, βέβαια μπορεί να αυξηθεί μέχρι ένα ποσοστό που δίνει δυνατότητα πλέον η νομοθεσία. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω.
Έτσι, επαναλαμβάνω όμως ότι είμαι αντίθετος στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτή η διαδικασία, είναι αντίθετα την νομοθεσία και θα ζητήσω να εφαρμοστεί η νομοθεσία με ό,τι αυτό σημαίνει.